αυτές τις εικόνες ξεχάστε τες. Η φετινή Τσικνοπέμπτη δεν θα έχει πέθριες ψισταριές και μαζόξεις, αλλά το έθιμο θα τηρηθεί οικογενειακά. Ο κόσμος θα τσιχνήσει οικογενειακά στο σπίτι του. Τα προϊόντα που φεύγουν είναι σουβλάκι χοιρινό, σουβλάκι κοτόπουλο, λουκάνικα, παϊδάκια και πανσέτα. Η κίνηση στο κρεμπολείο έχει ξεκινήσει από χθες, τη μέρα Δευτέρα. Έχει ξεκινήσει από χθες σιγά-σιγά, δειλά-δειλά. Υπάρχει κινητικότητα του κόσμου. Υπάρχει το ενδιαφέρον. Περιμένουμε την κορύφωση την ίδια μέρα της Τσικνοπέμπτης. Παρόλο που όλοι θα ήθελαν να συναντηθούν με φίλους για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης, θα μείνουν στο σπίτι και θα ψήσουν σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ας περάσουμε λοιπόν την Τσικνοπέμπτη σε στενό κύκλο. Ας περιοριστούμε στους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε ούτως ή άλλως καθημερινή επαφή, ώστε να μην βρεθούμε μετά από μερικές ημέρες αντιμέτωποι με μια νέα έξαρση της πανδημίας. Η Τσικνοπέμπτη μπορεί να βρίσκεται σε καραντίνα, αλλά οι ετοιμασίες συνεχίζονται για το τσίκνισμα στο σπίτι, σε μπαλκόνια και ταράτσες, όπως το Πάσχα που πέρασε. Θα περιοριστούμε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Και εκεί γίνεται και η χαρά και το πανηγύρι. Και ότι θα περάσει πολύ ωραία η Τσικνοπέμπτη. Δεν είναι ευχάριστα, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να σεβαστούμε τις αποφάσεις των γιατρών. Θα πάρουμε λίγα κρέατα εκεί, θα πάμε με την οικογένεια, με τα παιδιά μαζί και τίποτα παραπέρα. Σουβλάκια, πανσέτες, παϊδάκια και μπριζόλες είναι στις πρώτες επιλογές των καταναλωτών που κάνουν μικρές παραγγελίες. Ο κόσμος του λείπει η παρέα. Αναγκαστικά θα κάτσει στο σπίτι ο καθένας με πολύ ελάχιστα άτομα για να περάσουν την Τσικνοπέμπτη όπως όλες οι γιορτές που περνάνε μοναχικά. Εκτός από αυτούς που θα ψήσουν στο σπίτι, προετοιμασίες κάνουν ψισταριές και καταστήματα εστίασης που θα λειτουργήσουν με take-away και κατοίκων παραγγελίες για την ημέρα.